και περιέχει στο κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη θύση, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγια συγκατά βάση σου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και καλό μήνα. Αυτή η συνάντηση εδώ θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα, γιατί πολλές φορές ξέρετε τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται ή όπως θα θέλαμε να είναι. Δεν σας κρύβω ότι στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης που τουλάχιστον εγώ και οι συνεργάτες που λειτουργούμε, ο παράγων άνθρωπος είναι στο πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο και προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκίνησε η ιδέα να γίνουν καμπή και παραρτήματα σε όλα τα τοπικά διαμερίσματά μας του Δήμου Χρυσού Χριστόσου και σήμερα του Δήμου Νέστου, αυτό που μπαίνει στη ζυγαριά είναι να δούμε τις τοπικές συνθήκες. Όλα αυτά τα πράγματα είδαμε ότι πρέπει να οριμάσουν. Και ο χρόνος, όπως πολύ σοφά γνωρίζετε, είναι αυτός που δείχνει τα πράγματα πώς πρέπει να λειτουργήσουν μερικές φορές. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, και αφού λειτουργήσαμε, θεωρώ, εξυπηρετώντας την τοπική κοινωνία σε αυτό το αίτημα, έστω αργά, αλλά με γνώμονα αυτά που είπα πιο μπροστά, ολοκληρώσαμε αυτή την υποδομή και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα κάνουμε και το στέγαστρο που θέλετε και μάλιστα θα το κάνουμε όχι πρόχειρο, θα το κάνουμε σωστό, έτσι ώστε ούτε να σκιάζει, εννοώ να κλείνει το φως εδώ. Θα δούμε λοιπόν μια κατάσταση που θα μπορεί να είναι μια όμορφη τέτα που θα φέρνει δουσιά. Θα δούμε και τις υποδομές που πρέπει να κάνουμε έξω. Να σας πω ότι το καπί σας είναι από αυτά που έχει μια καλή επίπλωση. Φυσικά την αξίζεται και αξίζεται και πολύ περισσότερα. Αλλά έγινε με μια προσπάθεια και ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο που θεωρώ ότι δεν δημιούργησε πρόβλημα σε κανέναν συμπολίτη μας στην τοπική μας κοινωνία. Γιατί εδώ ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μια υποδομή να περνάνε όλοι καλά, να έχουν ένα χώρο που, όπως πολύ σωστά και σοφά είπε ο πατέρας Γιώργιος, θα απολαμβάνουν τις στιγμές που θα είναι εδώ, εν ηρεμία, γιατί αυτά τα δύσκολα χρόνια, αυτό που θέλουμε από εσάς, είναι το χαμόγελο και η αισιοδοξία. Και δεν μένουμε εδώ. Να ξέρετε και όλες οι δράσεις που έκανε το καπί πρώτα στον οικό πρόσωπο, τώρα ενσωματωμένο στην εμνηστία που ασκεί την κοινωνική πολιτική του Δήμου, θα κάνει πάλι αυτές τις δράσεις. Και τα μπάνια δηλαδή το καλοκαίρι και τις εκδρομές σας και ό,τι είναι δυνατόν να δώσουμε με αυτές λοιπόν τις σκέψεις. Και με την πεποίθηση ότι εδώ θα έχετε τη δυνατότητα για πολλά χρόνια να είστε υγιείς όλοι, να περνάτε λίγες ώρες ξένιαστες, θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω έτσι και τις ευχές και του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων εν πάση περιπτώσει των οποίων εκπροσωπώ του Δήμου Νέστου για χρόνια πολλά, υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας σας και το 2015. Να είστε καλά.